ξαφνικός επισκέπτης. Αυτό είναι το μπουκί μας. Άστο. Βάλω κι εγώ μια μπουσία. Μόλις θα βάλεις. Λοιπόν, δύο. Είπαμε στις 5 κόβεσαι, εκτός αν μας φέρεις χαρτί από τον κηδεμόνα σου. Έχουμε και δικαιολογημένες. Αμάνισε. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλλιώρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις πισταριές Άμπερκιου. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Μόνο που η παρέα μας σήμερα είναι χωλή πάλι. Μας λείπει ένα μέλος, αναπόσπαστο. Θα φάμε εμείς περισσότερο. Βέβαια, περνάμε καλά με τον Γιώργο, αλλά ειδικά τώρα, αυτή την περίοδο, έχει πάρα πολύ δουλειά. Πάντως οι απουσίες είναι απουσίες, να ξέρεις. Σε δικαιολογώ, αλλά γράφω κιόλας. Τι θα φτιάξουμε? Κότσι. Πού είναι το κόκαλα? Δεν έχει κότσι, κόκαλα. Είναι, είναι κόκαλα. Είναι ξεκουγκαλισμένο. Θα κάνουμε ένα μοναδικό κότσι στο φούρνο, τη λιχτό, στη λαδόκολα. Δεν πας να φτιάξεις και ένα τσίπορο για να το... Κόκαλα τα κόκαλα πήγαν για το σκύλο. Για το σκύλο. Πάει καλά. Πάει για τα τσιπουράκια, παιδιά. Λοιπόν, και να ανάψουμε και το φούρνο. Έχω 2 κιλά, τόσο είναι ακριβώς, 2 κιλά κότσι χοιρινό, αλφα-αλφα, ξεκουγκαλισμένο και ανοιγμένο. Βασικά θα το μαρινάρουμε με το μείγμα καρικευμάτων για χοιρινό. Και μετά θα σας δείξουμε πώς θα το φτιάξουμε μαζί με τον Ανδρέα, αφού πιούμε και ένα τσιπουράκι, και πώς θα το ψήσουμε στο νέο φούρνο που θα σας δείξουμε για πρώτη φορά. Είναι ένας φούρνος ιταλικός της Φοντάνα. Τη Φοντάνα την αντιπροσωπεύουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και θα αρχίσουμε να ψήνουμε στους φούρνους αυτούς τους ιταλικούς ελληνικά παραδοσιακά φαγητά. Πάμε να μαρινάρουμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 150 ml νερό. Πάρε ένα κουταλάκι και θα χρειαστούμε και 80 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων για χοιρινό. Το διαλύουμε στο νερό και θα το ανακατέψουμε καλά για να λιώσει κυρίως το αλάτι. Ανακατεύουμε, έτοιμο. Περιχύνουμε με αυτό τα κομμάτια του κρέατος και ανακατεύουμε να πάει πάνω και κάτω, κάνοντας και ελαφρύ μασάζ, γιατί έτσι βοηθάμε το κρέας να απορροφήσει τα υγρά. Σε 2-3 λεπτά θα έχουν απορροφηθεί. Ανακατέψτε γυρνώντας το πάνω κάτω. Σε λίγο το κρέας, όπως κάνει με όλες τις μαρινάδες μας, θα αρχίσει να πλώνει. Και το κότσι είναι ένα σκληρό κρέας. Βέβαια, θα το ψήσουμε στο φούρνο 2,5 με 3 ώρες. Θα κάνουμε ένα γεμιστό δηλαδή κότσι. Λοιπόν, τα γυρίζουμε πάλι από την πλευρά που είναι ανοιγμένο το κρέας. Θα χρειαστούμε να ρίξουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αυτή τη φορά. Θα συμπληρώσω λίγο ακόμα. Εμείς χρησιμοποιούμε ομοσπονδίας. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούμε και ελαιόλαδο, αλλά εκεί που χρειάζεται, γιατί εδώ θέλουμε και το αρωμά του και θέλουμε και τη γεύση του. Είναι κομμάτια τα οποία δεν θα ψηθούν στη σχάρα, στη δυνατή φωτιά, αλλά θα ψηθούν μέσα στο φούρνο και μάλιστα τη λιχτά σε λαδόκολλα. Θα τα αφήσουμε έτσι καμιά ωρίτσα να απολαύσουμε τα τσιπουράκια μας και ερχόμαστε για τη γέμιση. Ήρθε η ώρα το παιδί. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Καλώς ήρθες. Να πω ότι είναι τεράστια τιμή που βρίσκομαι σήμερα σε αυτόν τον χώρο. Πρώτα απ' όλα, όταν με συλλογριώρησες εδώ πέρα, πίστευα τι εννοούσε εσάς, τους αδερφούς Μαγιώρα, τους τιτάνες του ελληνικού YouTube στο θέμα ψησίματος ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, τσίπουρ κτλ. Θα κάνουμε ένα γεια μας. Γεια μας. Άντε γεια μας. Και θα μου επιτρέψετε να κλέψω μια τάγκα σας. Καλά ψησίματα να ευχηθούμε. Καλά ψησίματα. Καλή παρέα. Και τσιπουράκι. Ξαφνικός επισκέπτης. Μας τον έφυγε ο φίλος ο Γρηγόρης. Τι κάνατε εκεί πέρα, δεν ξέρω, θα το δω στο βίντεο. Κάναμε ένα βιντεάκι στο οποίο δείξαμε το κρέας πώς είναι στην πρωτογενή του μορφή, μετά πώς κόβεται και κάποιες σκοπές τέλος πάντων πάνω στο χοιρινό που ειδικεύεται. Και μετά στο μαγαζί πώς ψήνεται, πώς σερβίρεται στον κόσμο. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, έπαθα πλάκα. Λοιπόν, ο Θοδωρής είναι συνάδελφος, έτσι θα τον αποκαλέσω, συνάδελφος YouTuber. Ναι, είναι στα πρώτα του βήματα. Μου θυμίζει τις δικές μου παλιές εποχές, όταν και εγώ ξεκίναγα, ας πούμε. Αν επιτρέπετε, πριν πόσα χρόνια? Καμιά δεκαριά. Είστε κροκόδιλοι, είστε. Λοιπόν, έχουμε να πάει καλά στη δουλειά του, γιατί κάνει με μεράκι. Έτσι, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω ότι έχει. Ρίξε ακόμα μία τζόρα, εκείνο και το έπρεπε κιόλα. Ανοιγιά μα. Τώρα θα κάνουμε βίντεο ή τσίπορα. Πάντα ή κάναμε ζεδάκι. Να φάμε κάναμε ζεδάκι. Φτεδάκι ομοσπονδία εδώ. Μάλιστα που είναι. Θα δοκιμάσω εδώ ομοσπονδία. Και φτεδάκι ομοσπονδία, μάλιστα. Αν επιτρέπετε το τσίπουρο,
Είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι τσίπουρο της περιοχής μας, χωρίς γλυκάνισο. Υπάρχει με γλυκάνισο, αλλά μας αρέσει έτσι. Ντάξει, σε αυτό το σημείο να σας δώσω άλλη μια φορά συγχαρητήρια, καθώς το κλασικό το τσίπουρο, το OG που λέμε, είναι το χωρίς γλυκάνισο. Έτσι. Με γλυκάνισο είναι το ούζο. Άμα συνεχίζεις να μιλάς κι άλλο, χωρίς κεφτέδες. Ωραία, πάμε να ξεριπλωθούμε λίγο με κεφτεδάκι με σποδία. Ας τα απολαύσουμε. Λοιπόν, πολύ καλό, πέτρες, στην κατάλληλη ώρα. Πάνω που τελειώναμε το μαρινάρισμα, αυτό το βίντεο θα κρατήσει ώρες γιατί εμείς θα γυρίζουμε σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή σε λίγο θα τα ετοιμάσουμε, θα κάνουμε τα πουγκιά μας, θα ανάψουμε το φούρνο και θα βάλουμε μέσα να ψήσουμε. Αυτό τι μου το λες, για κακό. Δηλαδή μου όχι, λες... σου λέω ότι θέλουμε τρεις ώρες διαδικασία. Δεν ξέρω αν σου επιτρέπει ο χρόνος, είσαι προσκαλεσμένος. Δηλαδή εσύ να, μου λες. Να μείνεις και για αργότερα. Εσύ μου λες, θα καθίσεις εδώ πέρα τρεις ώρες, θα τρως, θα πίνεις, λογαριασμό δεν θα δίνεις. Ακριβώς. Πού το αρνητικό σου αυτό. Εννοείται ότι. Μόνο καλό για αυτό. Είναι μέσα. Άντε γεια μας. Άντε γεια μας. Γεια μας. Με λίγα ξύλα ανάψαμε τη φωτιά μέσα στο φούρνο, φοντάνα. Είναι ο φούρνος Αλμάλφη, δουλεύει μόνο με ξύλα. Υπάρχουν και άλλα μοντέλα τα οποία δουλεύουν και με αέριο. Τώρα θα σας δείξουμε αυτό πρώτα. Λίγα ξύλα, κλείνουμε και την πόρτα. Όχι τελείως όμως, αφήνουμε άνοιγμα η αριστερά ή η δεξιά. Έχει και ανοίγματα για να αερίζεται και περιμένουμε να θερμανθεί. Θέλουμε να πιάσουμε πάνω από 300 βαθμούς, μετά να βγάλουμε τα ξύλα έξω και αρχίζουμε να ψήνουμε κάτω από τους 300. Λοιπόν, άντε να ξεκινήσουμε. Επιτέλους. Θα κάνουμε βουλτίτσα έτσι. Βάλτε το κάνεις. Λοιπόν. Το πας να κάνεις βαλίτσα. Σήμερα εδώ ο φίλος μας ο Θοδωρής θα δοκιμάσει special πράγμα. Λοιπόν, ωραία. Βάλει δύο μπαστούνάκια. Κασεράκι, διαλέξτε ένα πολύ καλό κασέρι. Σ' αρισκία σας, έχουμε καλά ελληνικά κασέρια. Λίγο ντοματούλα, δύο κομματάκια. Και ένα κλωναράκι σε λίγο. Βάκτυρα. Όπως είναι έτσι. Βάλτε το εκεί. Και τη δάφνη, καλό είναι να τη σπάσουμε, να πάει παντού, να μην πάει σε ένα σημείο. Λοιπόν, αυτό. Έλα, εγώ δεν το λήξα. Ποιο θα του τρίξει, δεν έχω ακούω κάτι για θέλω να γυρώσει. Τι έρθει εδώ πέρα να κάνει μετά. Τι έρθει, για φαΐ εδώ, κάτι έρθει. Για διάμεση με αβαλιά. Λοιπόν, έφτιαξε τα μυζιδάκια. Να το δέσει. Έτσι. Έτσι εδώ. Εδώ. Που δεν, εκεί, 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 δες το. Εκεί το δέσω, δεν το δέσω. Όχι, πρέπει να σκύνει από εκεί. Α το σκύνει πάνω. Αυτό να δέσω. Να το δέσουμε για αυτό. Μα λέω τι κάνει, το πάρει να το φύγει με αυτό. Φέρε τη μαχαίρια λίγο, το σκόψε. Έτσι. Βάλτε, άστα όπως το. Να το κάνουμε τώρα να κουνγκί. Βέβαια, βέβαια. Το πέδεψε, αλλά το κατάφερε. Τώρα, μα θέλετε, κόβετε εκεί το από πάνω ή το αφήνετε σαν φούντα, έτσι και ωραίο είναι. Καλό είναι να το κόψουμε, γιατί μπορεί να καεί λίγο. Καεί, λες. Άστο. Πέρα από εγώ. Είπαμε κόμμα με χέρια. Αυτό είναι το μπουκί μας. Κατά τον ίδιο τρόπο θα φτιάξει και τα υπόλοιπα. Βάλτε και καμιά πατατούλα baby πριν τη λήξετε το μπουκί. Στάλλο δεν ήθελε. Ήθελε δεν ήθελε, εκείνο θα φάσει εσύ το σημαδημένο. Χωρίς πατάτες. Βέβαια η πατάτα είναι προαιρετική έτσι. Άνοιξε. Λοιπόν, στους 280 βαθμούς φουρνίζουμε και πάμε για 2,5 με 3 ώρες φτύσιμο. Κλείνουμε πόρτα. Πάμε για να συνεχίσουμε τα τσιπουράκια. Κλείσαμε τάπερ, κλείσαμε πόρτα. Είμαστε στους 280 βαθμούς. Η θερμοκρασία θα πέφτει αργά και σταθερά και μέχρι τις 3 ώρες που θα χρειαστεί θα πάμε περίπου στους 150 βαθμούς. Η θερμοκρασία μετά από 3 ώρες έπεσε αργά και σταθερά στους 100. Τώρα έχουμε ανοιχτό ακόμα το φούρνο και ξεφουρνίζουμε. Λοιπόν, μικρή. Ήρθε η ώρα. Η ώρα ήρθε, αλλά μην πειράξει τίποτα. Φέρνει το άλλο. Να ανοίξω ένα εδώ πως είναι. Όχι, να μην ανοίξει τίποτα. Ας το κλείω. Να δω είπα. Είναι όχι. Λοιπόν. Λοιπόν, Θοδωρή, έλα, πριν έρθει. Είμαστε έτοιμοι. Όπω, μου τρέχουν τα σάγια τόση ώρα κρατιέμαι να δοκιμάσω. Λοιπόν, έτσι. Πω, καλά, οι μυρωδιές είναι απίστευτες, έτσι. Και ζουμάκι έχει. Το χρώμα της πατάτας δεν υπάρχει. Μόνο που το ακουμπάς με το μαχαίρι γιώνει, περίπου να σου πω. Καλά, με έστειλες για μπύρα επίτηδες. Όχι, μας έπιασε. Δεν θα κεράσουμε μπύρα στο φιλοξενωμένο. Θα κεράσουμε, για να πήρε μια όμως. Ευχαριστώ πολύ. Να κρυώσεις, κάτσε. Να κρυώσεις. Χρώμη και έτσι. Ω, τι μυρωδιά είναι αυτή, ναι. Απίστευτο. Και χρωματάκι φοβερό. Όση ώρα τώρα κάνω να το κόψω, υποφιληθείτε.
υποφελούμε μάλλον εγώ για να κρυώσει, γιατί δεν μπορώ, δεν έχω πλεονέκτημα στο καυτό. Ω, καλά, τα χρώματα απίστευτα. Να με ανοίξουμε από ένα. Κόψε κομμένα. Προς το παρόν, όσον αφορά τη μυρωδιά και όσον αφορά την εμφάνιση, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μόνο καλά. Τώρα θα δούμε αν μπορείς να φας καυτά. Όχι καυτερά, καυτά. Μιλάς με τον άνθρωπο που έχει φάει το πιο καυτό πατατάκι στην Ελλάδα, να ξέρεις. Όπω Γιόνι, στο μαχαίρι. Α, πρώτα κρέας και μετά μπυρίτσα. Εμείς έτσι πάμε. Να δοκιμάσουμε. Μας χαλάει συνήθειες. Μάγκες με το χέρι, Γιόνι, ε. Λουκούμι. Δεν ξέρω ότι τρώει και αυτός καυτά. Υπάρχει καλοφαγάς εν Ελλάδη που να μην τρώει καυτά, με δουλεύεις. Ήρθαμε να ξεδιπλωθούμε. Εγώ θα δοκιμάσω και μια πατάτα. Βέβαια, το Αντρέα το έδωσε αυτό χωρίς πατάτα που έκανε στην αρχή. Όχι, άμα τη φας και την πατάτα τώρα καυτή. Λοιπόν, ας τα απολαύσουμε. Πω! Καλά, γανωμένο το έχει το στόμα. Θα πιέψω και μια πολλά. Η πατάτα, όχι λουκούμι. Όχι, εσύ θα πάρεις εκείνο που δεν έχει πατάτα. Η πατάτα, όχι λουκούμι, λιώνει στο στόμα. Και δεν έχεις βάλει αλάτι, δεν έχεις βάλει τίποτα από τα μπαχαρικά, μόνο τη γεύση που πήρε. Απίστευτο, Μάγκης, απίστευτο. Ω, πω, μην καώ. Απίστευτο. Θέλει, έχει λιώσει και έχει ποτίσει η γεύση. Ναι. Λοιπόν, να σβήσουμε λίγο, αν μπράβο. Να σβήσουμε γιατί κάηκα. Εγώ θα το απολαύσω σε λίγο, γιατί δεν μπορώ να φάω. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας, να ευχηθούμε. Στην υγειά σας, παιδιά. Στην υγειά σας, παιδιά, και πάντα με καλή παρέα. Να ευχηθούμε και ένα χρόνια πολλά. Ναι. Εξαιτίας των εορτών. Έτσι. Χρόνια πολλά με υγεία και του χρόνου. Ευτυχώς έχω τη μερίδα μου εδώ πέρα. Θα τη φάω σε λίγο, να την απολαύσω, να κρυώσει λιγάκι, γιατί δεν μπορώ, παιδιά. Κάηκα. Ευτυχώς που στις εξορμήσεις μου, όταν βγαίνω τόσο Θεσσαλονίκης, παίρνω και κανένα λίγο παραπάνω. Μην μου σκέφτεσαι ότι είναι τρίγωνο πανοράματος. Τρίγωνο πανοράματος εννοείται. Εσείς με φιλέψατε αλμυρά. Εγώ θα σας φιλέψω με γλυκάκι. Φρεσκαδούρι τριγωνάκι ημέρας. Εγώ θα πάρω κανένα δυο. Αν μπορείτε να αντισταθείτε και να φάτε μόνο ένα, μαγκιά σας έτσι. Σήμα κατά τη θέα Θεσσαλονίκης. Αφήστε το κουτί και παίζει. Να φάμε κι εμείς ένα αφού τα φέραμε. Τα υπόλοιπα τα αφήνω για εσάς. Πού θα το βάλω, μου σε πέτα φέρεις νωρίτερα, να μην φάω πολύ. Ωραία. Ειδικά φρέσκο είναι. Από το πανόραμα είναι. Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει πολλά σε όλη την πόλη. Αλλά είναι πανοράματος, κλασική συνταγή. Όνειρο, μάγκες όνειρο. Το καλύτερο κλείσιμο που έχουμε κάνει.